Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μασχετάκη, μόλις φίλησα το τρίποδα, όλα καλά. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν από τη Sonic Arena για την δεύτερη αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων για τη φάση των 16. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Στεφανινά Timberwolves και Milwaukee Bucks. Στο πρώτο παιχνίδι, οι Milwaukee Bucks είχαν κερδίσει με 7 πόντους διαφορά, 85-78, είχαν βρεθεί μπροστά ακόμα και με 20. Στεφανινά Timberwolves είχαν μόλις 6 άτομα, 6 παίκτες στη διάθεσή τους. Κατάφεραν κάνοντας ένα πολύ ωραίο 4 δεκάλεπτο να ρίξουν τη διαφορά στη λήξη του 3ου δεκαλέπτου, η οποία ήταν στους 15. 11-19 το ακριβέρο σκορ της 4ης περίοδου. Θα μπορούσε να είναι πιο εύστοχο και να ρίξουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά, ακόμα και να πάρουν το πρώτο παιχνίδι, καθώς ο frontman της ομάδας, ο Καλλιόρας, είχε 1 στα 14 τρίποντα, βάζοντας 40 πόντους σε 40 λεπτά. Φανταστείτε να έμπαιναν 2-3 ακόμα. Θα μιλήσουμε για εξωπραγματικό στάτους ακόμα περισσότερο. Πρώτη κατοχή λοιπόν για τους Bucks. Ο Λάμπρος αστόχησε, ο μάνας ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις, πήρε το πιθυντικό rebound, δεν κατάφερε. Δεν κατάφερε να σπρώξει. Σιδόπουλος σε συμπέκτη του, Χουρδάκης τώρα ο οποίος έχει ξεκινήσει ως βασικός, φέρε πιθυντικό rebound με τη μία. Ο Ζακαλαΐδης συγκρατεί, πάρα πολύ πληθωρικό παιχνίδι στις πρώτες φάσεις. Σιδόπουλος. Μυρίς. Ομάδας τώρα στη γωνία. Ο Νικολάου κάνει κάποιες διαστάσεις. Στήριγμα. Πρώτο φάουλ που έχει δοθεί στο... Εγώ. Μπράβρος. Συγκιατρής πίσω από το σκριν που του έδωσε. Συγκλώς δεν τα κατάφερε. Θαλμίδη Καλλιόρας τώρα. Ήρθε και πήρε στην κορυφή έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Σε βάσεις, καλό passing game, έχει βρεθεί ελεύθερος στους Καλλαΐδης, ο οποίος παίρνει ένα τρίποντο αλλά είναι άστοχος. Ζηδόπουλος. Συγκλώσεις ο Νίκος Αλβανός από τον πάγκο. Πάρει ένα Timberwolves. Δεν πήρε ένα σκρίνι, πάρει ένα ακόμα. Αυτό το Θαλμίδη. Δώσε τώρα την μπάλα στα 6 δευτερόλεπτα επίτηδες. Θα πάρει ένα jump shoot απέναντι ψηλότερο παίκτη, πιστεύω είναι άστοχος. 1,5 λεπτό inch στο παιχνίδι, δεν έχουμε ακόμα σκορ. Βλάκης. Όπως είχε βγει το high low, δεν κατάφερε να συγκρατήσει την επέμβαση στην ρακέτα, στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας. Ήψωσε ο Μολάμπρος επιθετικό rebound, δεν είναι ακόμα από τον Δημήρη άστοχο. Ξανά και τώρα ο Φαρμάνας θα πετύχει τους πρώτους πόντους του παιχνιδιού, 0-2. Το άξονα είναι συνεδεύτης, είναι πολύ δύσκολο να βάλει ένα κινητό στα φόρυβα να κάνει την κάτωση. Σαχαλαΐδης παρόλα αυτά, Σαχαλαΐδης και Χουρδάκης έχουν κινήσει την ίδια πεντάδα και Καλλιόρας. Αρκετά χαμηλό το σκήμα του Σαχαλαΐδη. Τι μερούμε στους διατρείς, Καλλιόρας είναι άσχος, ο Θεός θα σβρώξει την βάλει που είναι ο Σαχαλαΐδης. Οι διατρείς στα 9 δευτερόλεπτα έχοντας βρει μερικός οπτικό πεδίο άσχος ο Σαχαλαΐδης. Ενδυασμός στο fast break, ο Χαρμάνας έπαιρνε μια πάση στον Θαλμίδη ο ίδιος. Ο Χαρμάνας έπαιρνε το rebound. Μύρις. Ο Χαρμάνας στα 10, θα βάλει πλάτη. Πιστεύω θα γυρίσει, τσέκεται, χρησιμοποίησε τη δύναμή του και στόχισε. Έτσι παράγει πόντους ο Χαρμάνας καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και στο κύπελο και, και στη Μάστερ. Και πάνω στην πάση να περάσει εντός. Ο Λαΐδης δεν θα πάρει, παραχτύψε σε δίπαλο και χάθηκε. Η αλλαγή ετοιμάζεται από τον πάγκο του Στεφανινά Timberwolves. Ένα jump shoot race στο φόρτο ο Θαλμίδη. 0-6. Συνολικά στους 13 πόντους η διαφορά. Χουρδάκης. Χουρδάκης, τρίπλες, τέκεται στον αέρα και εκτελεί δύσκολη προσπάθεια. Κάτα χειροδοτούμενος από τον πάγκο. Ανοίγει το σκορ για τη δική του ομάδα. 2-6. Τρίπλες σκορ. Μπράβρος, ταχύτατος γκάρτ. Στην περιφέρεια, ναι, γκάρ στην περιφέρεια είναι συνήθως, anyway. Ψάχνει, εξετάζει τις επιλογές του Δημήρης. Μόνος θετικά μέχρι μέσα, 7 δευτερόλεπτα, έχει κρυσή από 3. Θα μείνει σε ένα δύσκολο, σούτ ενδεχομένως να λιώσει προσπάθεια από τον Στέφο που είχε μάρκαρε. Καλλιόρας, παίρνει τα βήματα. Αυτό θα δείχνει το φαουλ. Αλλαγή. Στην Χαρμάδα. Και είναι για δύο βολές. Δεύτερο φάουλ του Χαρμάδα.
Καλιάρα στην πρώτη, 3-6. Το τρίπλο σκορ είναι... Double σκορ. Καλιάρας πίσω στη δεύτερη. Διορθώνουμε το προηγούμενο φάουλ, το πρώτο φάουλ που έχει γίνει, βρεθήκε πάλι στην ομάδα. Λίγο εξάδει ο Σαμολάμπρος. Βιλόπουλος θα συντρώξει την μπάλα, περίπου στη χειρία ο Θαλμίδης στην παίκτη του στη γωνία. Το βασικό έγινε, πρέπει να βιαστούν όμως οι Bucks. 3 δευτερόλεπτα. Βιλόπουλος μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Είμαι να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Βουδάκης, ένα jump shoot, είναι άστοχος. Καμικό ριβάνο που δεν είναι. Σαλμίδης στην γωνία, θα το πάρει, είναι τεχνικά σωστό το τρίποντο, αλλά δεν μπήκε. Φιλόπουλο, αμυντικό ριμπάλ τώρα Καλιάρας. Τρίπλες, θα περιμένει και τους υπόλοιπους, πράγματι. Δεν μας αναμένει πολύ φλάγια για να δώσει ένα σκριν. Και ο Βασιμπάνος, τον Καλιάρα, ο οποίος θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Είναι άστοχος, αμυντικό ριμπάλ από τον Φιλόπουλο και έχει ξεχυθεί στο ανοιχτό γήπεδο, έχει βρεθεί ελεύθερος ο Δημήρης. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 4-8. Ξεκινήσουμε τον Ράδιο στο Καλαίδης από τον πάγκο. Εδώ τους εψυχώσει τους συμπαίκτες του. 4-5 λεπτό λοιπόν στην πρώτη περίοδο. Σε βάρος σε ένα jump shoot, είναι άστοχος. Θα μάθω μια μακρινή πάσα, συγκρατεί και την παρακέντη την κατοχή. Είναι τελικά ο Σαλμίδης. Είναι την παρακέντη που είναι ο Σπυριδόπλος. Στη weak side στο πλάγκο σου για 3. Μέσα και αυτό! 4-11. Μάλιστα. Είστε ψηλότερο στο εξυπάνω του. Δεν κατάφερε να τον μαρκάρει επαρκώς. Εντάξει θα λέει με τον Καλιάρα, ο πρώτος κατεβάζει την επίθεση. Εξυπάνω σου δώσει ένα ακόμα σκρίνο. Εντάξει, βγήκε το pick and roll. Θα μετρήσει και καλάθι και φαουλ. Πέραμε για τον εξυπάνω. Έξι έντεκα. Ένα φάουλ το 5 από εκεί, ένα φάουλ 5 από εκεί, ένα το 6, ένα το 7. Ένα 6 πράσινο, ένα 7 πράσινο και ένα το 5 από εκεί. Που έχουν χρεωθεί και πού και πότε και πώς. Η γραμματεία ο Εξυπάνος σύγει μια βολή. Ένα στο τρίποντο το ξύλο και στο παρινά δίνει ρούλς και τον MVP για την ομάδα του στο προηγούμενο παιχνίδι. Σαμολάμπρος στα 19 δευτερόλεπτα θα πάρει το τρίποντο, είναι άστοχος κάτω το ρημάδο. Καλιάρας και Κουρδάκης τώρα έχει ψηλώσει το σχήμα κάπως έχει περάσει ο Μαντουβίς στο παρκέ. Δύο στα τροφοδοτική από τον Μαξιβάνο θα γυρίσει. Είναι άστοχος ο ίδιος και το τεχνικό ρημάδο δεν κατάφερε. Κύριος Θαλμίδης έχει βγει κόπη και από τον Στέφο. Γυράκι Βάξης είναι φαναφορά σου για 3 από τη γωνία, είναι άστοχος. Γωνία να πήγε στη γωνία από τον Μόμπλο και μέχρι μέσα καλάθι και φάουλ τον Καλιάρα. Κοιτάξτε τι συμφώνεται στο ακίνητο το πανηγυρίσει από τον πάγκο. Συν μια βολή 9-11. 11. Σιντόπουλος έκανε το φάουλ και έχει δεχτεί και μια προειδοποίηση. Και τεχνική ποινή. Περάσει στον πάγκο. Χάζει Νικολάου. Αρχέλαος με το νούμερο 4 που να έχει τέσσερι. Έχουμε βάλει ώρα στην πρώτη. 10-11. Thank you.
Λάμπρος. Πέρασε μια ωραία πάσα. Πήγε να περάσει μία ακόμα ο Χαλμίδης στο Χαρμάνο, αλλά δεν τα κατάφερε. Παρακάμπηκε. Ετοιμάζεται μία ακόμα διπλή αλλαγή από τον πάγκο των Timberwolves. Του Δράκης. Στέφανος θα δρόξει την μπάλα, θα μείνει εκτός. Καλό θα πάει στον Καμαρούδη. Και ο Στέφανος θα περάσει στη Στέφου. Και ο Τσακαλαίδης θα περάσει στη θέση του Δράκη. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη, κάποια αξιοσημεία διαφορετικότητα στο σκορ. Στο σχήμα διορθώνω. Καμαρούδης. Άστο πόνο ξέρω καλύτερος. Ο Τσακαλαίδη, ο οποίος δεν το πήρε 2 δευτερόλεπτα, έχει κλειστεί από 2. Θα μείνει μπάλα στο χέρι του Τίμπεργουλ. Βγήκε η άμυνα για τους όμπα. Βγήκε το καλάθι, αλλά πάλι θα μείνει στους στο χέρι αυτό του Τίμπεργουλ. Κατάφερε να κλείσει η γκέρα στο μαθητής. Καθηνικολάου. Πήρε το Δημήρη Σουτ για 3, με ταμπλό είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Μαυδοδί. Καλλιόρας. Επιστρέψει στο παιχνίδι η Timberwolves. 11 όλα, Καλλιόρας τώρα με την μπάλα. Καλαίδης. Πάρει ένα σκαμπού του Μαυδοδί, είναι άστοχος. Χαρμάνας αποφασιστικά πήρε στο Δημήρη το rebound, από Λάμπρος. Λάμπρος. Γύρι στα 12, έχει κερδίσει ο Χαρμάνας στο φαουλ πριν πάρει την μπάλα. Στο 6 στο 6. Ο Μαυροδίσια κάνει το φαουλ. 2-4. Για 3 μέσα και αυτό. Αυτό δεν μύρει. Νίκο, μπράβο δεν μύρει. 2-14. Καλλιόρας, προσπαθεί από τον πάγκο ο Ρουμανός. Καλλιόρας θα πάρει κατά σκριν. Το εκμεταλλευτεί μερικώς. Σκριν που έδωσε ο Ρουδής, αλλά στο Βλάπης έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο και είναι εύστοχος. 13-14. Μία σκεμία που το παιχνίδι και κλάπει και εκεί η μπάλα. Δημήρης, εκεί μπροστά από τον παίκτη ο οποίος πήγε να πάρει γρήγορα την μπάλα. Ένα jump shoot, δεν παίρνει 2,6 να πόδι από τον Καλμίδη, ούτε επιθετικό rebound. Καλλιόρας. Πέρασε από τον Νικολάου, πέρασε και από τον Χαρμάνα, όχι, η μπάλα θα πέρασε εκτός και χειρός αυτού. 1-38 ακόμα και τη λήξη της πρώτης περίοδου. Παρούδης, Ιβάνος, Καλλιόρας τώρα. 5 διαφορά. Συνολικά στους 12. Και αυτή πάσα Τσακαλαίδης από το σημείο που του αρέσει, από τη γωνία, είναι άστοχος. Μάχη για τον rebound, δημιάς, πρώτη μπάλα, όχι σε βάρος, τι, έχει ένα μπλή. Πήγε να κάνει πέρα από αυτό, δεν του βγήκε. Αλλά πήγε και βγήκε. Αλλά δεν του βγήκε. Καλμίδης, τελικός αποδέκτης μιας ακόμα μακρινής πάσας, θα κάνει το όπλα. Θα κάνει βήματα όμως. Καλώς. Ανοίξουμε τον Τσακαλαίδη. Σουτιά, τρεις αποφασιστικά. Μια άστοχος του Καλαίδης, βρέθηκε εκεί πέρα και το εξήνεις πριμόν και σουτάρει και αυτός καλύτερος από τη γωνία και είναι εύστοχος. Το στιγμικό θράσος λέγεται αυτό με την καλή έννοια. 14-16 λοιπόν. Ο Νικολάου. Which side για 3 στο Δεμίρης και αυτός εύστοχος. Χωρός τριπόντων πάει να στηθεί λίγο πριν την λήξη της πρώτης περίοδου. Γιώρας. Γιώρας παίρνει ένα σκρίνο από τον Αγουδί. Μόνος μέχρι μέσα πήγε ενδεχομένως να πάρει το φάουλ, δεν κατάφερε. Ο Νικολάου. Ο Δημήτρης, από την αριστερή πτέρυγα. Πέρασε, έβαλε μια πάση στο Χαρμάνο, ο οποίος θα σταθεί και θα εκτελέσει την εύστοχος κάτω από το καλάπι. Δύο παίκτες πήγανε πάνω του, πήγε σαν νίντζα να κλέψει ο Σαμπλάμπτος, δεν κατάφερε. Ο Αγουδί. 13 δευτερόλεπτα τώρα, όλα για τη Στεφανίδα Τίμπεργουλφ. Καλαίδης πήρε από τον Καλλιόρα, άλλαξε από τον Μαξιβάνος, ο Διά 3 είναι άστοχος, δείχνει σε λάθος χρόνο ο Χαρμάνας, ο Μαξιβάνος εκμεταλλεύει και η συγκυρία είναι άστοχος με τα μπλο. Χαρμάνος πήρε το αμυντικό rebound, και όταν θα πιάσει την μπάλα θα έκανε ένα σουτ. Απλώς για να πάρθει, το ελάχιστος προγράμματος να έχει κάποια τύχη, εάν υπάρχει στο μπάσκετ, όπως και να έχει. 14-21 το τελικό σκορ, έπειτα από την πρώτη περίοδο, στους 7 πόντους διαφορά. Γιατί νομίζω είναι αντιπροσωπευτικό το σκορ και το σκορ αντιπροσωπευτικό του παιχνιδιού. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη περίοδο. Μείνετε μαζί μας.
Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Φερίνα. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδο σε αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον match-up που έχουμε. Το δεύτερο παιχνίδι αυτό συγκεκριμένα. 14-21 λοιπόν η διαφορά σε περίπτωση που το ξεχάσετε πριν από κάποια δευτερόλεπτα, γιατί υπάρχει η δύναμη του μοντάζ. Πρώτη κατοχή λοιπόν για την Παναγία Πίμερη που θα χάσει την μπάλα. Στέφος, το προσωπικό του λοιπόν, ο οποίος συγκράτησε και την κατοχή. Ο Λάμπρος. Υπάρχει χάσει την Κολάου, κοίταξε το καλάθι, μόνο στο μέσα ένα φλότερ με το ένα χέρι. Άσπρος, ο ίδιος επιδετικό rebound. Σαν ο Λάμπρος ζήτησε, δεν θα πάρει ούτε σε πρώτη ούτε σε δεύτερη φάση. Να μας κοινώ δίποντο άσπρος και πάλι από το χάσει την Κολάου. Αλλά πήγε στον Καλιόρα και αυτός τρέχει. Μόνο στο μέχρι μέσα, Καλιόρα στην Εντάξεν. Μόνο στο μέχρι μέσα, μειώνει την διαφορά, 16-21. 12 και πάλι, συνολικά. Η ομάδα κερδίσει, θα περάσει στις 8 της Μάστερ. Ωραία πάσα, κόπηκε όμως από τον Στέφο. Κράσκα αυτό που έχει περάσει και πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Γύρισε και είναι έτοιμος στο κομμάτι. 18-21. Υπάρχει ιδιαίτερος θόρυβος από την πλευρά των Γιλγυράκη Μπακς. Από τον πάγκο. Μύρις. Πάσα. Κλάπη και η μπάλα. Αν το στεύω. Αν έλεγε γίγαν εσείς. Πάμε και το Τίμπεργουλ. Επειδή τρέχουν ένα μικρό σερί 4-0 από την ένταξη της δεύτερης περίοδου. Βασιβάνος. Πίσω από τον Ζάκη δεν θα πάρει. Βασιβάνος μόνος μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι σε κανό αμυντικό που έπαιξε και πάλι καλή άμυνα. 20-21. 6-0 όλο ένα και ανεβαίνει το σερί. Μεγαλώνει, διωγκώνεται το σερί. Το Τίμπεργουλ. Τον Νικολάου. Τον πήρε πίσω από την τρίπλα. Το φάλαος. Λάμπρος, μόνος του μέχρι μέσα, τέτοιζε το φαουλ πριν ξεκινήσει την προσπάθεια του από το Χρυδάκι. Πάμε αλλαγές. Και αλλαγές. Σαλμίδης και Δεμίρης περνάνε εκτός. Τάκος. Και Κουτρίς περνάνε εντός. Ο Νικολάου. Ο Λάμπρος στα 10. Και πάλι λίγο δεζαβού σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση. Μόνο που μέχρι μέσα με τα μπλό είναι εύστοχος. Πάλι πέρασε αυτή τη φορά που έχω κοντάκι. Καλιόρας. Αλέξης πάλι μέσα στην ένα τέτοχος. Ο Βασιλιέι. Έχει βρεθεί ο Καλιόρας. Πάλι ένα σκέφτος πάνω. Ο Βασιλιάδης είναι ο πρώτος που είναι ο πρώτος. Βάστης, Κουρδάκης θα βγει στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας, θα γυρίσει έπειτα από την δυτικό rebound, 360 από τον Βαξεβάνο, πίσω στόχησε, 22-23. Ο Λάμπρος. Στα 13. Ο Λάμπρος πάλι, σε προφέρετε τις ψηλότερο παίκτες, για 3 από πολύ μακριά είναι άσχομος, πάρα πολύ ψηλά δύο παίκτες. Σπρώξει την μπάλα, θα συγκρατήσει την κατοχή, όχι τελικά. Στέφος. Κουτρίς την επαναφορά. Ο Λάμπρος ζήτησε, δεν θα πάρει. Ο Ράκος θα δώσει ένα screen και την μπάλα στο Κουτρί. Ένα passing game, υπόγειο passing game. Την τελευταία πάσα, ειδικά ο Πατάκος θα αφήσει το βάρος στο καλάθι. 22-25. Καλιόρας. Είναι 8 παίκτες για Μιλγυράκη Μπάκη και 9 αντίστοιχα για Τίμπεργουλς. Επιθετικό rebound από το Κουρδάκι μέσα! 2 ακόμα πόντι, 24-25. Μπάλα! Ο Λάμπρος. Βάζει μπάλα πίσω από τον
passing game. Μαζί του Λάτι θα γυρίσει. Δύσκολη προσπάθεια απέναντι του Στέφα. Είναι εύστοχος και αυτός. Το παιχνίδι θα ανοίξει 24-27. Κουδάκι. Για τρεις είναι το σκρίπ που έδωσε ο Μαξιβάνας. Είναι άστοχος, πάει ήδη, είναι το πρώτο και το πήρε. Αλλά είναι άστοχος. Από τον αριστερό διάδρομο, Νικολάου συγκρατεί. Και Μάικρο Μπιφλέξερ, Μαντάκος συγκράτησε και άφησε στο καλάθι. Αλλαγή ο Ρωμάνος ετοιμάζεται να περάσει εντός. Τελειώρασε για τρεις. Ανέβαινε κι αυτό. Τι να πω. Πάρα πολύ μεγάλη ευσοχία, πάρα πολύ μεγάλη κυκλοφορία. Το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά. Το Μαλάμπρος. Δεν θα πάρει το τρίποντο, είπα κι εγώ. Τρεις. Να δείξει επειδή είναι. Και τα σούτια τρεις και αυτός. Είναι άστοχος. Τσομπάσει στο rebound. Τώρα Καλλιόρας. Πέρασε τον Πετρικολάου, τον ακολουθεί και ο Κούτρης. Ο Καλλιόρας είναι πιο γρήγορος όμως. Αφήνει την βάρη στο καλάθι. Μεγάλο ντέρμπι στη ζώνη Καρίνα απόψε. 29-21. 26-29 διορθώνω. Πετρικολάου. Συνδικωμένο 15 αγωνιστικά λεπτά. Η πλήρα γίνεται μέσα στις μπακς, Παντάκος. Στη γωνία ο Μολάμπρος. Μόλις πάσα στην άλλη γωνία. Ο Κούτρης θα πάρει ένα jump shot με τα μπλο. Βασιλάνος ήταν πάνω το ψηλικό ή πάνω από τον Παντάκο. Σουτ για τρεις. Άστοχος ο Μολάμπρος Καλλιόρας τώρα. Θα τον περάσει. Και δείχνει το φάουλ από αυτόν. Ο Μολάμπρος. Ήταν πολύ κοντά στο να πάρει μια κατοχή, μια έξτρα κατοχή. Πες Νικολάου τι θα πάρει το τρίποντο. Ζάκος στα 9. Πες Νικολάου σε 2-3. Άστοχος απέναντι στο Μπιτζεμπάς. Πάρα πολύ ψηλά ο Καρμάνας στο επιθετικό rebound. Ήταν δύο παίκτες. Έκανε μια προσπίση ο Καρμάνας. Ένα jump shoot άστοχο. Σπιλόπουλο και πάλι επιθετικό rebound το Καρμάνα. Τρεις. Τι συμβόλαιο έχει υπογράψει με μπασκετικές γιόρτες. Για επιθετικά rebound. Ομάδα των Μιχυράκη Μπαξ και πάλι ο Χαρμάνας κερδίζει στο φαουλ και δύο βολές. Καγωνικό! Χάσαμε το μόνιμο με το πόσο επιθετικά rebound πάρει κάτω στην ίδια φάση από τους Μπαξ τώρα. Αλλαγές σε κατέρωθεν. Δημήρης περνάει εντός. Χάζει Νικολάου στον πάγκο. Μαξιβάνος εκτός και Χουρτάκης εκτός και... Καμαρούγης και Τσοκαλαίδης αντίστοιχα εντός. Έχω πολλές φορές λέξει και έτσι, δεν πειράζει. Έστωχος παρόλα αυτά στην πρώτη βολή ο Καρμάνας. 26-30. Έστωχος και στη δεύτερη 26-31. Λέρος βγήκε επιθετικά και με την μπάλα. Δεν είναι το μπάσι. Λέρος. Μάχη για να δώσει ένα φίλο στο μπάσκετ, θα το κάνει τελικά. Θα πάρει την μπάλα του και το πικερό, θα γυρίσει απέναντι στον Κούτρη. Είναι άστοχος. Θα πάρει το rebound. Rebound. Οκ, πώς θα ακούσει και έτσι. Κρυδόπουλος. Μύρις. Θα βάλει στο μπάσκετ και στα 15 δευτερόλεπτα κόπηκε ο Πατάκος. Στέφο. Καλλιόρας. Τέτοιες φάσεις δίνουν και ψυχολογία. Ζήτησε ο Κούτρη να πάρει σκαστή πάσα υπόγεια από τον Καλλιόρα. Αλλά είναι άστοχος. Και όπως αγαπητοί οι επιστήμονες τώρα που θεωρίζουν ότι δόθηκε υπέρ του. Μύρις. Κρυδόπουλος. Κρυδόπουλος μόνος του πέρασε από την baseline. Και μύρισε για τρεις. Είναι εύκοχος. 26-34. Καλλιόρας. Πάρει τα screen. Στέφω άλλος παίκτης τώρα πάνω του ψηλότερος. Σταυρωτές. Καλλιόρα παίρνει τα βήματα. Στάθηκε στον αέρα. Δύσκολη προσπάθεια. Είναι άστοχος. Πατάκος στο rebound. Το είπα πιο ανθρώπινο αυτή τη φορά, μίξα από δίκη. 26-34 λοιπόν, στο σύν 8 στο παιχνίδι αυτό καθ' αυτό και στο σύν 15 συνολικά οι γυράκοι μπαξ έχουν και την κατοχή. Δημήτρης, σουτ
Βασιά 3 με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Παίρνει στο Μιζομπάτσο, ο οποίος έχει ξεφτήσει από τον Ιωσήφ, το ζήτησε. Θα πάρει τελικά από τον. Καλή ώρα. Λοιπόν, θα σπρώξει την μπάλα εκτός γηπέδου. Εκτός τεσσάρων γραμμών. Εντός γηπέδου δεν πήγε σε άλλο γήπεδο η μπάλα. Τέλος πάντων. 18 δευτερόλεπτα για τους Τίμπερουλφς. Περνάει εκτός ο. Το βάσεις που ανάληψε καθώς δεν είχε περάσει εντελώς εκτός για ένα δευτερόλεπτο περίπου που είχαν 6 παίκτες στο μαρτυριό του Τίμπεργουλ σε ένα άλλη φλόουτερ. Να μας κρίνω λέει άπρο τον καλύτερο να τον δικαιώσει 28-34. Κιντόπουλος Κύρις πέρασε θα χάσει τελικά ο Παναμάς δίπλος η άμυνα πάνω του. Καλιόρας συγκρατεί τελικά με λεπτό του τρίτου. Περάσει για να δούμε, είναι πιο γρήγορος που πρέπει να κάνει. Περάσει για τον Τζακαλαΐδη, ο οποίος έχει δουλειά. Καλιόρας. Μακριζό δίποτα πέταξε στο κουτρί. Αυτός ο Παπαδής. Αρνητικό rebound. Το Δεμίρι. Της περιβάλλει την μπάλα. Πολύ χαμηλή πάσα στον Χαρμάνα. Μία ακόμα στον Πατάκο, ο οποίος κόβεται αλλά με φάουλ. Καλιόρας περνάει εκτός, Χουρδάκης στη θέση του άντικα, ο Καλιόρας περνάει εκτός για πρώτη φορά στο αγωνιστικό. Στα αγωνιστικά δρόμενα για απόψε. Τρίτη παραφορά. Πήρε στα 9. Δεν έχει βρεθεί ελεύθερος, θα πάρει ένα τρίποντο, είναι άστοχος. Τραβάνα σπίτι ήταν εξέρετη, δεν πάρει τον τρίποντο, δεν πάρει κλειδώσει τον τρίποντο. Δύο δεμίρις. Και ένα ακόμα φάουλ, 4-2 πέρα τα μερικά. Δεύτερο Χουρδάκη. Νούμερο 2 έχει 2 φάουλ λοιπόν. Τραβάνα. Για τρεις με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, έστοχος. Γυρίζει δεόντως ο δεμίρις. Εντυπωσιακό τρίποντο, 28-37. Χουρδάκης. Καλαΐδης. Καλαΐδης, λάθος πάσα. Δίδε συγκράτησε, μπράβο άμυνα φωνάζει από τον Πάκο Τράσικας, μαύρο άμυνα, πήγαν εγώ εκεί. Τελευταίο λεπτό λοιπόν, πριν τη συμπλήρωση του πρώτου αγωνιστικού μισού. Κυρδόπουλος. Μια δεμήρη. Μάνα θα γυρίσει στα 10, κόπηκε από το στέλνι για μία ακόμα φορά. Συγκρατεί όσο κουρδάκι, ωραίο βόη στρα, κομματοποιεί τελικά. Το Καλαΐδης. Καμαρούδης τελικά. Πάω να δώσω το παραστάσιο στον Πάκο. Το νούμερο του έχει δίκιο, τε δύο έχουν μόνο εις. Τέσσερα είναι παλίτου. Το Καλαΐδης, 4 δευτερόλεπτα. Για τρεις πρέπει να το πάρει ο Καμαρούδης, είναι άστοχος. Στέφος πολύ ψηλά, όχι είναι πιο ριμπάουν. Μπρόξει την μπάλα εκτός ο Σμιγδόπουλος. Έχουμε πάνω δώσει το λίγο στο πλάμπρο. 11,3. 11 δευτερόλεπτα όλα δικά μας. Η Αλβανός ο οποίος έχει σηκωθεί από τον Πάκο. Κουρδάκης, πήρε από τον Καλαΐδη. 7 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Σουδιά 3. Άστοχος. Σμιγδόπουλος. Είναι το rebound και φάουλ στα 0,7. Δύο βολές έξτρα. Πραγματικά σε νεκρό χρόνο. Πάρα πολύ κοντά στο να μηδενίσει ο χρόνος. Μύρι στις βολές μπορεί να θέλει διαφορά στους 10 ή ακόμα και πάνω από τους 10 αν ευτοχτήσει σε μία ή σε δύο αντίστοιχα. Άστοχος στην πρώτη. Μια και μπαίνουμε λίγο, ωραία. Παίζουμε. Ζάμε! Έστοχος. Στην βουλή ο Δεμίρης, 28-38. Παραφορά, πήρα από βρεθείς και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Πρέπει να συγκρατήσει την μπάλα 0,7. Τελικό σκορ λοιπόν πρώτου μισού 28-38 στο συν 10 βρίσκονται στο παιχνίδι. Αυτό καθ' αυτό και Μπαξ, για το λόγο καθηκήκο στο μυαλό μου, anyways. Στο συν 17 συνολικά καλούνται να υπερκαλύψουν μια διαφορά 17 συνολικών πόντων
οι Στεφανίδη Τίμπερουλφς, εάν θέλουν να προχωρήσουν στη Master League στους 8, ναι, ότι αυτό συνεπάγεται, παίρνουμε μια ανάσα και εμείς και πολύ πιο σημαντικά οι παίκτες και πιστεύουμε σε πολύ λίγο, σε περίπου 5-6 αγωνιστικά, μία αγωνιστικά λεπτά. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η τρίτη περίοδος, είναι πως το δεύτερο μισό. Κατά την έναρξη αυτή η πρώτη κατοχή είναι για τους Bucks και το high-low. Στην πρώτη κρίση ο Θαλμίδης συγκράτησε. Καρμάνας κύριζε κατά κάποιο τρόπο την μπάλα στο Σπυριδόπουλο, ο οποίος παίρνει μέσα αλλά κόπηκε. Πάνω. Καλιόρας. Βάσει σου για τρεις Χουρδάκης, είναι άστοχος. Βασίλης και οι δύο πρώτες επιθέσεις. Μία και μία και δύο μάτες δηλαδή. Θα μυρίσει. Θα πάρει ένα σκρίνο από τον Θαλμίδη, βγαίνει έξω, θα του δώσω τώρα την μπάλα, λίγο πιο ρόλ μετά από αρχή ώρα. Εδώ πλέον πρέπει να βιαστούν οι Βάξου για τρεις, δεν μύρισε με ταμπλό, μόνο ταμπλό, όμως θα ξεβάρω στο rebound. Τέρας. Ο Βάσης Στέφος είχε μισμάτι σας μπροκ στην μπάλα εκτός από. Κάνει και πάλι μια μικρή βόλτα. Ξεδάει τις επιλογές του. 15 ο Δημήρης. Θα μείνει σε ένα jump shot με πολύ μεγάλη καμπέλη. Ο Δημήρης του Στέφο είναι άστοχο. Τώρα ο frontman της ομάδας των Timberwolves γύρισε ο Κοιτομάσης, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Χαρμάνα. Ο Μολάμπρος πάει να φύγει τον Χαρμάνα, ένα jump shoot απέναντι στον Βοξιβάνο, είναι άστοχος. Θα μείνει στο rebound. Πάλι η Χαρμάνα πήρε τον Μολάμπρο, έχει κοπεί, αποστρέφει την πάλι, θα πάρει το αμυντικό rebound, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Απέναντι ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, σε δύο ψηλούς αντιπάλους, μάλιστα Παξεβάνο και Στέφο. 28-40. 19 ολόκληρους πόντους διαφορά η συνολική. Πουτάκι. Παξεβάνος, την πάλι Πουτάκι. Θα έχασε την μπάλα από τον Σαμολάμπρο, ο οποίος χτυπήσει στο ανοιχτό γήπεδο, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και οι δύο είναι πολύ πιο αργοί οι παίκτες που τον κυνήγησαν. Θα μην τους έγκρισε και τον κυνήγησε. 28-42. Στο για τρεις Καλιόρας. Θέλει να απαντήσει, θέλει να αναστήσει τους Τίμπεργκουλς, είναι άστοχος όμως. Επιθετικό rebound του Στέφο και πάλι στο για τρεις ο Καλιόρας. Και πάλι άστοχος. Θα αρμάνε στο rebound. Σαμολάμπρος. Παραμένει πάνω στο Πουρδάκης στα 10. Μέχρι μέσα από το σκρίμπ του έδωσε ο Θαλμίδης. Θα μελάβει σε ένα μακρινό δίποντο. Πήρε το παίρνοντας από τον Χαρμάνα, ο οποίος θα πάρει τον σπρώξει εκεί που είναι ο Θαμολάμπρος. Τι συγκυρίες έχουν στην δύο απόψη για να φέρνουν τόσα επιθετικά rebound. Στην κυράκι μπακ. Θαλμίδης, πολύ δύσκολη προσπάθεια, πέσοντας με τη μία πήγε ο Θαρμάνας. Είναι άστοχος, ο Θαλμίδης όλα καλά, έχει συγκοπή. Καλιόρας. Καλιόρας, έχασε την μπάλα. Συγκρατεί και την κατοχή. Αλλά δεν πέρασε εκτός. Δίνεις φάουλ. Σήκωσε το χέρι του με το που το έκανε ο Κοιτομάσης. Ποιος θα παραμείνει εντός. Στέφος θα περάσει εκτός. Θα μαρούνται στην θέση του. Το μύρι. Ο Λάμπρος στο δεξί είναι άστοχος, το ίδιο συγκριτικό rebound, όχι όμως δεν καταφέρει να συγκρατήσει την κατοχή. Καλιόρας, ανάμεσα σε δύο, συγκρατήσει, μπήκε τον Καλάμπρο, έχει κάνει βήματα. Καλιόρας. Θα διαφωνεί λίγο με την επόμενη του ρεφ, ο επίσης παίκτης της Qualified Goat. Στο Πουρδάκι είναι το
τέταρτο. Σαμολάβρος μία ακόμα βολή. Τίποτα δεν πάει καλά κατά την έναρξη του δεύτερου μισού για τους Στεφανίδα Τίμπεργουλφς. Έστω πως και στη βολή ο Σαμολάβρος. Blackout. Ο Τσουκαλάζιος. 45. Έπειτα από σχεδόν 4 αγωνιστικά λεπτά φτάνουν ακόμα τους πρώτους πόντους στην τρίτη περίοδο. Η Τίμπεργουλφς θα γυρίσει. Στο βάσης ζητήσει το φάουλ για δύο βολές. Σαμολάβρος στον πάγκο. Για πρώτη φορά στο παρκέ. Έστω εγώ στην πρώτη που θα βάσει σε στο κέντρο θα έρθει ο πρώτος πόντος του Timberwolves. Στο δεύτερο μισό. Έστω εγώ στη δεύτερη αλλά υπάρχει θετικό ριμπάντο στο Πασιμπάνο. Αλλιώρα. Στη γωνία σου για τρεις. Το βάσεις είναι άστοχος, δεν μύρισε το επιθετικό ριμπάντο. Το αμυντικό διορτώνο του Τζάμπολ. Στο καλύτερο έβαλε τα χέρια του στην μπάλα. Το βελάκι δείχνει στη φανερά Timberwolves. 14 δευτερόλεπτα όπως λέει. Πόσο ωραία. Βγήκε, αλλά δεν κατάφερε να συγκριτήσει από τον κλέφτη Δημήτρης να ολοκληρώσει αυτό. Τώρα Σβάρος θα γυρίσει από την μία, θα γυρίσει από την άλλη. Πολύ ωραία κίνηση απέναντι στο Χαρμάτα έχοντας βάλει αυτό το πλάτη. Χαρμάνα είναι άσχημος εκεί που έχουν πέσει κάτω δύο παίκτες. Αλλαγή. Νικολάου περνάει εντός. Δεβίδη στον πάγκο. Τα δευτερόλεπτα για τους Μπακς. Θέλω να περάσει εκτός. Σε ρόλο του 6 δευτερόλεπτα τώρα. Παραμάνω δεν συγκράτησε. Παραμάνω στη γωνία σου για 3. Είναι άστοχος ο Καλαΐδης. Πάω και καλλιόρας πάει ταχύτητα μέχρι μέσα. Μπορεί να περνάει εκτός. Δεσυρός αυτού. Δεσυρός αυτού. Πονέσαι από τον Μπουκαλιάρα, από τον Αλβανό διορθώνω από τον πάγκο για ζώο πρέσα, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Σαφουρίδης. Χέρια τώρα φανάζει ο Αλβανός. Δύσκολη προσπάθεια! Ανάπολο λέει από τον Μπουκαλιάρα. Κάτω χείρον κύβος από τον πάγκο, τον κύριο Μπάξ. Και αυτός ανεβάζει τον Δεσιμπέλ, σαν τη φάση. Βγήκαμε στο δεύτερο λεπτό, στο δεύτερο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Κλάπη και μπάλα και πάλι για τους Bucks. Ο Τζάμπος Τσαχουρίδης είναι άστοχος να τον ζήσει στην τρίτη θέση. Είναι μόνος του. Αυτό έτσι, το βάσεις για τρεις καλλιόρας. Άστοχος. Σπρώξε την μπάλα του Καλαΐδης. Ο Σπιτζόπουλος και στο Χατζηνικολάου διορθώνω. Εξασφαλίστηκε να το βγει αυτή την ομάδα του. Μάλιστα. Στους 16 διαφορά. Στους 23. Για 3. Έστωχος Καμαρούδης. Χτύπα φώναξε κάποιο φίλο τον Στεφανίδα Timberwolves. Βρίσκεται στην εξέδρα. Χτύπησε πράγματι και δικαιώθηκε. Βλόπουλος. Βλόπουλος κήρυξε ανοιχτό χώρο με το ένα χέρι. Είναι έστωχος. 34-49. Στέφανος περνάει στέση με τους Βάνους, ψηλός βγαίνει, ψηλός μπαίνει. Και ψηλός μπαίνει, ψηλός βγαίνει, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια είχε αμφιβολία. Οκ. Τέταρα φορά λοιπόν η Timberwolves. Βαρούτης στον Καλλιόρα σου για 3 στα καλά. Είναι και αυτός μέσα! 2 τρίποντα στην κρίσιμη ώρα. Κλείνουν τη διαφορά στους 12. 37-49 τώρα θα συγκρατήσει. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Σπυρόπουλος. Θα
πάρει το screen ακριβώς στην πρώτη φάση, θα το πάρει στη δεύτερη από τον Χαρμάνο Σπιτόπουλος. Ο Νικολάος θα πάρει το τρίποντο, θα φέρει το κουζαμπάζι και αυτός είναι μέσα! Και αυτός είναι αυτός 37-52 στους 15 διαφορά. Καλόρας! Τώρα μια μακρινή πάσα θα συγκρατήσει τελικά! Και όχι μόνο θα συγκρατήσει, θα αφήσει τη στο καλάθι! Στο βάση της έβρε το χέρι μπροστά, αλλά δεν καταφέρει να κλέψει ο Χαρμάνας. Πυρηνόπουλος πάλι Χαρμάνας κοιτάξει το καλάθι, δεν θα πάρει το γύρω το χέρι με χέρι. Πυρηνόπουλος συγκρατήσει την κίνηση, κόπηκε αλλά με φάουλ από τον Καμαρούδη ο Χαρμάνας. Είναι ωραίος ο πηγιασμός, φωνάζει από τον πάγκο. Έτσι τους μπακς 4-2 και πάλι 4 φάουλ η Τίμπεργουλφς. Άστοχος ο Χαρμάνας στην πρώτη. Μαργαλέα, να σε φαντάζει κάποιος τον πάγκο. Τον μπακς και πάλι στο Χαρμάνα. Άστοχος στην δεύτερη. Για στις δύο. 39-53. Την ώρα. Για τρεις πίσω το σκρίμ του έδωσε. Τον μπακς είναι άστοχος, Σέρμπολ. Κουρασμένος ο Λιώρας, παίζει πάρα πολλά λεπτά. Πολλούς αγώνες όπως και στον τελευταίο μεταξύ της σειράς των δύο ομάδων είχε παίξει και τα 40 λεπτά. Προηγουμένως έχει κουράσει για πολύ λίγο και πάλι στο πακέ. Βαλμίνης, άνθρωπος στο μποκάρι και πάλι δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό. Το άλλο ήταν από τον Νικολάου, δεν κάνω λάθος από την καταγωγία στο... στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Τρεις, μια άνθρωπος στο Καλαΐδης. Δώσε πόση φορά της καρφωτή πάνω τον Τίμπρο Γουλφς. Αλλά αυτό έχει στο Καλαΐδης. Νικολάου, τι πάσα. Μέχρι μέσα, φύγει και πάνω στο καλάθι. Ένα ακόμα λέει up στον Οφθαλμίδη. 39-55. Τελειώρας. Τελειώρας. Δεν θα καταφέρει να κερδίσει την μπάλα ο Νικολάου. Μονούδης. Τελειώρας. Πάθηκε, πήρε τα βήματα, είναι άστοχος όμως. Το σίδερο η μπάλα, η βάση του σίδερου. Γύρευα τώρα με τον παίκτη στον Μπαξ. Σπυρδόπουλος. Βαλμίδης για τρεις αρμάδες, δεν θα το πάρει. Πάει μόνος μέχρι μέσα, βρήκε ανοιχτό διάδρομο από το αριστερό. Διάδρομο, πετυχαίνει το lay-up από την αριστερή πτέρυγα. Το διάδρομο, το λίγο νύτερο, το anyways. Μόνο του χαίρομαι, δεν πειράζει. Καλόρας, το βάση μόνος του μέχρι μέσα, κόπηκε, δεν έκανε βήματα ούτε συνέβη κάποιο φάουλ. Θα ζητήσει ο Λάου, κόπηκε, πίσω πάρει τώρα την μπάλα. 39-57. Η γωνία έπειτα από την προτροπή θα πάρει ένα τρίποντο, είναι άστοχος του Τσουκουρίδης. Καλόρας, καλόρας, τέλειψε το φάουλ. Αυτό το Σπυριδόπουλο. Τώρα σας έχει περάσει εντός. Για τρίτο Καλαΐδης είναι εύστοχος. 42-57. Ξέρεις ότι παραμένει παραφορεμένο το εξαγωγικό. Τα πολλά προσκάθεται εδώ και αρκετή ώρα πλέον εκτός για τους μπακς. Μάσκα συγκίνησε ο Σαλμίδης. Και πολύ θετικά δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Και θα το rebound. Καλιάρα. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό. Έχουμε ένα foul φορές κάποιος. Βάξει για τρεις, είναι άστοχος ο Καλιάρας. Πυριδόπουλος. Νικολάου, στραστή πάσα ο Παλμίνης, κόπηκε από τον ψηλό. Ετοιμάζεται η αλλαγή. Βάζει περνάει στον πάγκο και για πρώτη φορά ο Σακίλ στον αγωνιστικό χώρο Αλεπάκης. Κυριώδη σέντερ των Τίμπεργουλφς. Καλιόρας πάρει ένα σκρίνι από αυτόν. Μέχρι μέσα δύσκολη προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Δεν αξιπνάμε, φώναξε κάποιος από τον πάγκο τον Τίμπεργουλφς.
Πάντως ζήτησε αλλαγή. Στην πρώτη ευκαιρία την τελευταία 17,5. Δεν μπορούσα να πω 17,5, πρέπει να πω 17,5. Δεν θα περάσει ο Παλάβρος, γυρνάει την αλλαγή, θέλει να περάσει την τελευταία επίθεση. Ελιώρας, είχε πολύ ψηφάχο την κολόγη να τον πιέσει. Καλό παίκτη, τώρα Ελιώρας και Καλαΐδης. Πάλι πήρε στα 3 δευτερόλεπτα, μέχρι μέσα είναι άστοχος. Στέφος είναι άστοχος, δεν παίρνει το rebound. Καλαΐδης πήρε την μπάλα. Έμεινε στο χέρι του Τίμπορ Γουλς. Τελικό σκορ λοιπόν του 44-57 στο συν 13 στο Big Bucks. Στο συν 20 συνολικά. Για να δούμε αν στο 4ο δεκάλεπτο θα κάνουν την ολική επαναφορά που απαιτείται οι Timberwolves. Για να θέλουν να προχωρήσουν στους 8 στα επόμενα 10 αγωνιστικά λεπτά θα μάθουμε για ποια ομάδα τελειώνει το ταξίδι του της Master εδώ πέρα και ποια ομάδα προχωράει στους 8, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρένα για μία ακόμα φορά. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδος της αναμέτρησης. Πρώτη κατοχή για την οποία είναι για τις πράσινες και τις μπακς. Το Μαλάβρος έχει περάσει έχοντας φρέσκα πόδια και φρέσκο μυαλό. Απέναντι στο κοντάκι. Μάσκα στα γυρίσα. Σε δύο καλάθι και φάουλ. Με το καλημέρα στα 11 δευτερόλεπτα. Είναι άστοχος στη βολή. Δάκης. Δάκης πήρε το σκρίνο από τον Πάνο. Συγκλατερείς με πολύ σκυρή καμπύλη, πολύ κοντό σουτ. Είναι άστοχος τον Μαρούλη. Ένα ακόμα θετικό rebound στον Δάκη. Ένα στην ένα, δώρο. Άστοχος. Η γωνία στην πιά της τρεις είναι στην άλλη πλευρά ο Σαπουρίδης. Ελιώρας μέχρι μέσα. Άστοχος θα κερδίσει το φάουλ, θα κερδίσει οι δύο βολές. Άστοχος ο Καλιτέρας στην πρώτη βολή, δικαίωμα για μία ακόμα. Άστοχος στη δεύτερη. Με τα 5-9, στο Μαλάβρος. Μαλάβρος, καταρχήν τον Πατάκο, πάει δίπλα από αυτόν. Να περάσει μια πάσα η οποία προοριζόταν για τον Παρτάκο, ο οποίος δεν θα πάρει ούτε από την πάσα του Τράσκα. Αυτός. Τράσκας ήταν αυτός ο οποίος πήρε την μπάλα που προοριζόταν για τον Παρτάκο. Στα Μαλάβρος. Τράσκα. Και στα χέρια στον Μαλάβρος έχει γυρίσει αυτός. Άστοχος. Παρτάκος. Θετικό rebound. Θα χάσει από τον... Δεν μπορεί να πάρει το χουρδάκι. Ο Μαλάβρος μπορεί να περάσει εκτός. Παραμένει όμως η αυτή την ομάδα του. Σε τρεις είναι παραφορά. Μείνει στα χέρια για να φανάζει κάποιος από τον πάγκο των Timberwolves. Δίνει στο Μαλάβρος ένα jump set, είναι άσχημα. Και την κόρη πάντα τον Τράσκα, ένα ακόμα. Τρεις. Θα πάρει ένα σκύρο τον Τράσκα. Ο Μαλάβρος για τρεις από μακριά, είναι άστοχος. Δίνει σε ένα σκύρο που τρεις. Ένα ακόμα επιθετικό rebound. Τρεις. Μέχρι να κάνει τον Πατάκο ένα jump. Θα κερδίσει το foul για δύο βολές. Όλοι έχει κερδίσει το Μαδούμπι. Τρίτο από έξι. Τρίτο foul του Μαδούμπι.
αυτός. Ο αυτός Σπυριδόπουλος. Έστωπος στη δεύτερη. Ο Τρεις. Δεν τρώει το καλάθι, μπήκε ο Σουτέρ μέσα, λέει, χαρακτηριστικά μέσα από το 2 ρεύς. 45-59 παραμένει να πω. Σουτάκι, τώρα θα πάρει ο Γαλιάρης μπάλα με τη μία στη γωνία. Σουτιά 3 έχει βρεθεί, ελεύθερος! Σουτάρει και δικαιώνεται. 45-59, time out που έχουν καλέσει οι Bucks. Για να δούμε τι μας έχει φυλάσει η μοίρα, το μέλλον, τα χαρτιά. Και το παιχνίδι δεν έχω ιδέα, λέω. Πρέπει να σταματήσω να κοιμάμαι 4 ώρες κάθε βράδυ. Anyways, στους 12 πόντους διαφορά επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει για μια ακόμα φορά στη Sonic Arena. Έχουμε επιστρέψει, δεν παρέχει. Το επιστροφή είναι καλύτερο. Πιο άμεσο. Anyways, ίδιο παραμένει το νόημα. Το νόημα είναι ότι είναι στο συν 12 οι bugs και έχουν εκείνη κατοχή. Έχουμε το time out. Ωραία πάση στον Πατάκο. Να τσάμψω, είναι εύστοχο. Μετά το Σιβάνος. Μαρούδης. Ζάκης. Στην λήξη του χρόνου της επίθεσης στο Βοχάρι για τρίτη φορά. Πρώτη φορά για παίκτη των Timberwolves. Μπάλα από σούρ. Από τον Παξιμπάνο πήγε να κλέψει, να συγκρατήσει σε δεύτερη φάση. Ο Καμαρούδης πάει μέχρι μέσα. Κερδίζει το φόρο για δύο βολές. Θα εξηγηθεί στον Δεμίρη, sorry παιδιά, λέει στον πάγκο του. Δεύτερη, 48-61, 13, τώρα στο Βλάμπρος, άλλαξε τη γωνία, πήρε και πάλι από τον Δημήρη. Ο Βλάμπρος πήγε να σώσει τον Χαρμάνο, ο οποίος έβγαλε στον Πατάκο. Καλό πάση γέμι, έχει βρεθεί ελεύθερος, θα πάρει ένα τρίποδο και είναι άστοχος ο Δημήρη. Μάχη και τεχνικό rebound, ο Πατάκος τελικά με τον good rebound, ήταν suffering from success λίγο οι δύο ψηλοί. Υπάρχει ένα screen εκεί για να είναι πολύ ψηλά ο Δημήρης, θα εκμεταλλευτεί σε πρώτο χρόνο. Στο Μολάβρος. Ο Μορδονής έχει κάνει ένα ακόμα φάουλ. 4-6. Το τέταρτο πράγματι. Με την προσαρτήσω την γραμματεία. Θα περάσει τον πάγκο. Θα πάσει στη θέση του. Χαρμάνας. Μύρις στα 11. Στην πάσα Χαρμάνας. Θα παίξει τώρα το θα παίξει στις τρίπλες. Να jump shoot είναι άστοχο. Με τον Καμαρούδη. Κουδάκι. Μετεωράς. Στα 15. Στεφάνος συγκρατεί την μπάλα, αλλά όχι στην κατοχή. Ο Κούντρης είναι εκεί πέρα μπροστά από τον Καμαρούδη και έκλεψε. Μόνος του μέχρι μέσα, έστοχο. 48-62. Κουδάκι. Ο Καλαίδης είναι έτοιμος να περάσει εντός. Κουδάκι στην weak side παίρνοντας ένα καλό screen, τον ψηλό σου πιάνει. Θα μειωθεί και άλλο, η διαφορά είναι άστοχο. Θα μακριά. Ο Λάμπρος, ο Τάκος. Έπεσε. Έξω την πιστική. Σηκώνεται πάλι, λεφτά όλα καλά. Ο Καλαίδης περνάει εντός. Τώρα που πάρει πάλι ο Λόρας. Θα συμβάνω στον πάγκο. Μαρούδης, Καλαίδης, Καλιώτας, δύσκολη προσπάθεια απέναντι στον ψηλότερο Χαρμάνα, είναι άστοχος. Καμαλάμπρος. Να βγάλει μια σύνδεση και ο Πατάκος δεν συγκράτησε ούτε σε πρώτη ούτε σε δεύτερη φάση. Και διαχειρός αυτού την μπάλα πέρασε εκτός. Κάτι. Στη γωνία ο Καμαρούδης.
Κύριε Μιχαίρη, στον Καλλιόρα, Χουρδάκη, σουτιά 3. Έσπαθος, 51-63. Έχουμε περάσει το τελευταίο 5 λεπτό της τέταρτης περίοδου. Ο Λάμπρος. Ο Τάκος. Με μια προσπίση θα πετάξει την μπάλα πάνω από το ταμπλό. Ζήτησε φάουλ. Το πήρε. Αλλαγίζει αυτό τώρα. Θα πάρει ένα ακόμα τρίποντο. Είναι άσχημο. Αμυντικό rebound. Το Δεμίρη και ο Μολάμπρος. Δεν θα παίξει ένα πέρα με τον Βουδάκη, ο οποίος ήταν εκεί πέρα. Παραμένει ανισόρροπη άμυνα των Τίμπερ Γκουλφ. Για τρεις είναι άσχημο και τρεις από τον πάγκο. Από τον πάγκο. Από τη γωνία. Θα αρχίσω με ένα στάρμι και από τον πάγκο. Έχουν αλλάξει πολύ οι κανόνες. Στην μπάσκετ. Ζητήσω τον πάγκο τον γυράκι μπάξ. Θα δω ποιες αλλαγές θα πραγματοποιηθούν. Έχουμε time out. 91-63, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν, για μια ακόμα φορά, το time out θα καλέσει Timberwolves, είχαν καλέσει μάλλον, στο πια 3 ο Καλαΐδης, έγκολος και αυτός! Πήρε 4-63, σε 9, όντως διαφορά στους 16 συνολικά. Θα να δούμε, που δεν μείνες ποτέ, είναι κάτι που μας έχει βλάξει το μάσικο, ωραία πάσα! Φαλμίδης θα τα πει στο καλάθι από τον Νικολάου. Για 3-10 φώναξε στο Μολάβρος, είναι άσοχος ο Καλλιόρας. Δεν έχουν πια τίποτα να χάσουν και μπορούν να σουτάρουν τρίποτα οι Timberwolves. Και με φύσουν. Τι πήγε να βγει! Τι πήγε να βγει με τον Θαλμίδη να είναι τελικός αποδέκτης. Ο Μολάβρος συγκρατεί. Γίνει το κλέψιμο. Πολύ μεγάλη μάχη και σκόβει ο Μολάβρος. Μάνας αφήνει στο καλάθι. 94-67. Κουρδάκης. Θα μπάσεις. Πάλι Κουρδάκης. Θα πάρει ένα τρίποντο, έχει βρεθεί ελεύθερος. Θα δώσει και μία ελεύθερος να βρισκόταν επέκτη στον Στεφανιδά Τιμπεργούλους. Ενδεχομένως και πάλι να έπαιρνε το τρίποντο. Για το κλέψιμο, θα βάλει τον εαυτό δεν κατάφερε. Ξύλο κρεμωσή πάσα του. Θα μολάβει στον Χαρμάνο, ο οποίος ο Θεμάνος περνάει στο Κουρδάκη, ψηλώνει τώρα το σήμα των Τίμπεργουλφς. Κάτι πέρυσι ήταν σε αντίθεση θεωρητικά στο μοντέλο που εφαρμόζεται να στάρουν πολλά τρίποτα. Για τρεις από τη γωνία και πάλι στο Μολάβρος είναι άστοχος. Σπρώξει, αλλά δεν κατάφερε να κλέψει όμως ο Θεμάνος και ο Μαξεβάνος κοτάει παρκέ και βάζει γαλάθι. 6, 7, βρείτε φρίκος στον Τιμπεργουλφ. Τεχνικά όχι από τον πάγκο, έχει σηκωθεί από τον πάγκο. Αλβανός, το ζητήριο με τον χρόνο πλέον οι Bucks, 2-40. 4-2 και πάλι το φάουλ στο ρευστικό, ένα αέριο είναι άστοχο. Το μέτρο και άστοχο. Το Μολάβρο και... Στο Μολάβρος περνάει εκτός. Σκυλόπλος εδώ. Σκυλόρας. Σκυλόρας. Στέκεται στον αέρα. Δύσκολη προσπάθεια, έστωχος. 58-67. Άτομα ψηλά λίγο Αλβανός. Σκυλόπλος. Καλλιόρας, 4-3, πραγματικά επισήμως crunch time στο 2 ακριβώς το σφύριγμα, στα 2 λεπτά. Τέταρτο φάουλ στον... το έκανε στο νούμερο 4 που σε έδειξε ο Ρετ. Καλλιόρας, άστοχος και πάλι. 4-4 λέει. Για να παραμείνει στο δεύτερο δίπολο θα πάρει το screen ο Μομίδης μέχρι μέσα.
59 πόντι του ενεργητικού. Του Timberwolves 58-69. Ένα και 37 για τη λήξη του παιχνιδιού. Τρέχουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στη Sony Carina. 97 δευτερόλεπτα που μένουν για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Time out πριν καλέσει στο Ζένα ο Αλβανός. Ο Καλαΐδης γύρισε, κόπηκε από το Θερμάνα. Παρά, μη πάσα από το Θερμάνος. Συγκρατεί την μπάλα σε πρώτη φάση αλλά όχι στη δεύτερη. Θερμάνας στην γωνία. Ο Σταλμίδης. Γιατί δεν πάω για δύο βολές. Δεν τσόκω στην πρώτη. 98-70. Δεύτερη. Θετικό rebound όμως. Χαρμάνα. Συνόπλο ήρθισε για τον Τσαχουρίδη, καλό passing game, ένα jump shoot και πάλι δύο πόντι από τον Μιχαλτήρη αυτή τη φορά. Κοντέρας, σε πάνω σου για τρεις, εύστοχος! Αλλαγή, αλεπάκης ετοιμάζεται να φανάσει εντός. Πράγματι, του Καμαρούδη. 14 και 16 επιθετικά rebound αντίστοιχα για την Τιμπερουλφς Μπαξ. Πόγκο έχει κάνει ο Γαλλιώνας. Σπυρδόπουλος έξω από την πόλη. Σκυριδόπουλος, Λεντάρας. Μέχρι μέσα είναι άστοχος, ο ίδιος φαγείται επιθετικό rebound. Ανάποδο lay-up από τον Τσακαλαΐδη. Θα πάρει σε καλή άμεση πρώτη φάση. Κερδίσει το foul. Δύο βολές ο Καλλιώρας. Πρώτη. Στην δεύτερη 63-74. Κύβα, σπάζουνε Τίμπεργουλς, διασπάστηκε. 33 δευτερόλεπτα, Θαλμίδης. Στη γωνία θα πάρει το τρίποντο του Νικολάου. Θαλμίδης, θες Νικολάου. Από την γωνία για τρεις είναι άστοχο το πάλι σε δεύτερο χρόνο. Κουρίδης κάνει στην δυνατή πλευρά. Φάουλ. Έχει σκοπό από τον Βέντε Νικολάου προφανώς. Για να εκτελέσει πολλές ο Αλυπάκης. Πέμπτο του Βέντε Νικολάου. Περνάει εκτός και είναι το πρώτο παίκτης που αποβάλλεται. Άστοχος ο Αλεπάκης στην πρώτη. Άστοχος δεύτερη επιθετικό rebound. Αλλά άστοχος ο Καλαΐδης. 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Αλεπάκης. Στους για τρεις θα το πάρει μετά από προτροπή από τον μπάγκο από τον Αλβανό. 5 δευτερόλεπτα ο Θαλμίδης. Θα τελέσει, δεν θα κάνει κάτι άλλο. Τελικός σκορ λοιπόν δεύτερο παιχνίδιου 63-74 στο σιτ 11. Στο δεύτερο παιχνίδι, Μιχαλάκη Μπαξ, θρίαμβος, κότα τη νίκη, αποκλείουν η ομάδα η οποία θα πήγε καλύτερα στη regular season από αυτούς που είχε τερματίσει στην τρίτη θέση του ομίλου. Μπαξ ήταν στην έκτη. Στο δεύτερο όμιλο η Timberwolves και στον πρώτο αντίστοιχα οι Μπαξ έχουν προχωρήσει στους 8 με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κάνε 22 ασίστ για μόλις 5 λάθη. Κάπου εδώ πέρα
ολοκληρώνει και με μετάδοση από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχει το οπτικό ακουστικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια όλα αυτά τα πολύ κλισέ αλλά πολύ σημαντικά. Γεια σας.